Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία το τελευταίο δεκαήμερο και νομίζω πως η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Τις τελευταίες 10 μέρες η ομάδα δουλεύει σε πολύ καλούς ρυθμούς, ούτως ώστε να πάρει δυνάμεις για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Σίγουρα η στόχη του Αστέρα για κάθε χρονιά πρέπει να είναι υψηλή, έτσι και για την επόμενη σεζόν έχουμε υψηλούς στόχους. Δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε αυτή τη στιγμή το τι θα κυνηγήσουμε, αλλά το σύνολο των ποδοσφαιριστών του Αστέρα θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ούτως ώστε να παρουσιάσουμε ένα αξιόμαχο σύνολο το οποίο θα κοιτάει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα προσπαθεί από κάθε παιχνίδι να παίρνει βαθμούς. Αυτό θα είναι και ένα δικό σου μήνυμα προς τους φιλάθλους. Σίγουρα χρειαζόμαστε τον κόσμο του Αστέρα κοντά μας. Έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι αγαπάει την ομάδα και ότι βρίσκεται κοντά. Αυτό περιμένουμε και στην επόμενη σεζόν, αλλά νομίζω πως για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα εμείς να δώσουμε το σύνθημα, πρώτα εμείς πρέπει να τους συμπαρασύρουμε κοντά μας, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα δυνατό σύνολο και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ευχαριστώ πολύ. Τον Πετρόπουλο, αυτός με το στήθος, ωραία για τον Ιβάντσιτς. Το φράγμα και το φάουλ. Μητσοκράτη, Φιτανίδη. Θα δει και την κάρτα. Δεύτερη για παίκτη του Αστέρα έχει ελμία ο Ζαϊρή από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο πρώην παίκτης του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Νίκο, συμπληρώθηκε το πρώτο δεκαήμερο της φετινής προετοιμασίας. Θα ήθελα έτσι το δικό σου σχόλιο αυτές τις 10 μέρες, πώς κύλησε. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει και θα βάλουμε τις βάσεις για τη συνέχεια. Από εκεί πέρα ευχόμαστε το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει να μας δει όλους υγιείς, με δύναμη και υγεία. Από εκεί πέρα βλέπουμε. Θα ήθελα να μου πεις και τους στόχους και της ομάδας, αλλά και τους δικούς σου. Σίγουρα η περσινή χρονιά δεν ήταν ό,τι καλύτερο νομίζω για τον Αστέρα. Αν εξαιρέσουμε το κύπελο, σίγουρα θα έχουμε και θέλουμε να βάλουμε υψηλούς στόχους στην ομάδα. Ο Αστέρας έδειξε ότι έχει δυναμική. Από εκεί πέρα η δική μου προσωπική στόχη είναι όταν παίζω να βοηθάω την ομάδα μου και από εκεί πέρα ότι έρθει καλύτερο. Οι φίλοι του Αστέρα οι οποίοι επιχειρούν να ζεστάνουν την ατμόσφαιρα, το είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση, υπάρχει αρκετό κρύο, τσουφτερό, 6 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία εδώ στην Τρίπολη και οι φίλοι του γυρίζει χαμηλά. Ο Γκαρσία, σταθερά ο Αναστασόπουλος, ωραία επίθεση εκδηλωμένη από τον Ηρακλή, η καλύτερη προσπάθειά του μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, με τον Επστάιν από τα πλάγια να γυρίζει στο ύψος του πέναλτι στον Γκαρσία. Ο Αναστασόπουλος έπεσε σωστά στη γωνιά του και μπλόκαρε την μπάλα. Λεωνίδα, πέμπτη θέση στους μεσογειακούς αγώνες. Συνέστημα, φορές τη φαλιά με τον Εθνόσημο. Ήταν καταπληκτικό συνέστημα, ήταν κάτι σαν τους Ολυμπιακούς αγώνες αλλά σε πιο μικρό βαθμό. Είχε όλα τα τελετή, ένα τελετή λήξη, ήταν καταπληκτικό συνέστημα και η πέμπτη θέση πιστεύω ήταν πολύ καλή θέση. Αν και μπορούσαμε για παραπάνω. Σε υψηλό επίπεδο, έτσι. Σίγουρα, έχει ομάδες οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές, όπως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία που πήρε και όλα στο χρυσό. Είχε πολύ καλές ομάδες. Και από σήμερα πίσω στα βάσανα, προετοιμασία με τον Αστέρα Τρίπολης εν ώψη της νέας σεζόν που ξεκινάει. Ναι, από σήμερα κανονικά. Έχασα μία εβδομάδα ήδη, τώρα πρέπει να προσαρμοστώ και να ανταπεξέλθω σε αυτά που θα μου πει ο προπονητής για να μπορέσω να αγωνιστώ στο πρωτάθλημα. Από τον Λέτο, άνοιξε το κοντρόλ και ο Αργυρόπουλος που στη συνέχεια κάνει και φάουλ πάνω στον Βραζιλιάνο τον Ντουντού στο 15. Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης 0-0 ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων, ο επαναληπτικός του 2-2 της Τρίπολης. Το μάτς βγάζει, φιναλίστ. Κερδίζει ο Διόγο, ο Πελούτσι. Και ο Καλέτη τώρα. Σέντρα είναι πολύ καλή, Λέτο και Πελούτσι εκεί. Και υπάρχει σφύριγμα του Δαλούκα για σπρόξιμο πάνω στον Αργυρόπουλο από τον Λέτο. Χαρακτηριστικές κινήσεις του Αργεντινού. Καθώς είναι ο Πιτσιρικάς. Που τα πάει περίφημα. Νάτος. Αντώνη, ξεκινήσει από φέτος την προετοιμασία. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτές τις 10 πρώτες μέρες που ξεκινήσει και πάλι η ομάδα.
Οι πρώτες μέρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Έχουμε ξεκινήσει με διπλές προπονήσεις. Οι προπονητές μας έχουν δώσει έμφαση στη φυσική κατάσταση. Όλα τα παιδιά, όπως βλέπετε και εσείς που παρακολουθείτε τις προπονήσεις, προσπαθούν και δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Ελπίζω αυτή η δουλειά, η οποία θα συνεχιστεί και στο Καρπενήσι, στο οποίο φεύγουμε σε λίγες μέρες, να δώσει τις σωστές βάσεις για μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Και μέχρι και για το πρωτάθλημα. Η στόχη της ομάδας, αλλά και το Αντώνη Λαδάκη φέτος. Οι στόχοι δικοί μου συμβαδίζουν με αυτή της ομάδος. Να προσπαθήσουμε να παίξουμε και εγώ ατομικά καλό ποδόσφαιρο για να βοηθήσει την ομάδα, αλλά και η ομάδα να παίξει καλό ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα. Να δούμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τα μεγάλα λόγια είναι φτώχεια, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα. Θέλουμε στο τέλος, όταν έρθει ο Μάιος, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από την πορεία και από το ποδόσφαιρο το οποίο θα έχουμε παίξει. Και αν ήθελες να περάσεις.